Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Οι διακοπές του Πάσχα πλησιάζουν, για κάποιους ήδη έχουν ξεκινήσει και όπως φαίνεται αυτοί που αποφάσισαν να μετακινηθούν από την έδρα τους είναι πολλοί. Μαζί μας είναι η Νίκη Παπάζογλου για να μας δώσει το τουριστικό κλίμα που επικρατεί αυτές τις μέρες. Νίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Τα πράγματα, τη δική του ανάσταση φαίνεται να βιώνει ο τουρισμός της χώρας, σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία που μαρτυρούν οι προκρατήσεις. Όπως αναφέρουν οι κατατόπους πρόεδροι των ενώσεων ξενοδόχων στο Insider, παρά την κρίση και παρά τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι Έλληνες διατηρούν τη διάθεσή τους για αποδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός ελληνικών συνόρων. Η πώληση οργανωμένων πακέτων για τις μέρες που έρχονται παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 15%, ενώ γύρω στο 17% αύξηση εμφανίζουν και οι πωλήσεις πακέτων προς το εξωτερικό, με κυριότερους προορισμούς στην Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Αυστρία αλλά και την Κύπρο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός πως οι κρατήσεις κινούνται ανωδικά και για προορισμούς που ήταν άγνωστοι μέχρι πέρυσι, όπως Μαρόκο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αίγυπτος, Ινδία. Ενώ φυσικά στις προτιμήσεις υπάρχουν πάντα και τα ταξίδια, οι μακρινοί προορισμοί όπως λέμε, με ΗΠΑ, Καναδά, Νότια Αφρική κτλ. Να έχουν και αυτοί να κινούνται έδαφος. Ανωδικά, ναι, να κερδίζουν και αυτοί με τη σειρά τους έδαφος. Ειδικά βέβαια και η Νέα Υόρκη ο προορισμός μετά την πτήση που εγγενίασε η Emirates, την απευθείας πτήση. Τώρα, σχετικά με τα εντός ελληνικών συνόρων στοιχεία, οι Έλληνες επιλέγουν να ταξιδέψουν σε όλο το χερσαίο κομμάτι της χώρας. Πύλιο, Τζουμέρκα, Εύβοια, Ναύπλιο, Πελοπόννησος είναι από τους προορισμούς που είναι ιδιαίτερος δημοφιλής, ας πούμε, στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών του Πάσχα. Ιδιαίτερη ζήτηση καταγράφουν και η Κρήτη και τα Χανιά. Και το Ρέθυμνο, ενώ Τίνος, Ήρος και Πάτμος κερδίζουν κυρίως τους θρησκευτικούς ταξιδιώτες. Τιμητική, βέβαια, την τιμητική της έχει και η Κέρκυρα, η οποία έχει πληρότητα ναι, της τάξης του 95% σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων. Και η Χαλκιδική επίσης, η οποία κινείται γύρω στο 65%. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ανοίξει όλα τα ξενοδοχεία και μάλιστα ειδικά στην περίπτωση της Κέρκυρας και της Χαλκιδικής, πολλά ξενοδοχεία τα οποία είναι ανοιχτά την περίοδο του Πάσχα θα κλείσουν μετά, ώστε να ξανανοίξουν επίσημα. Είναι νωρίς φέτος το Πάσχα. Ναι, με την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Βοηθητικό, βέβαια, στην όλη άνοδο του τουριστικού ρεύματος είναι και το γεγονός που συμπίπτουν το καθολικό με το ορθόδοξο φέτος Πάσχα.